Από χθε βλέπουμε ότι είναι έκδηλη στο, στο κόμμα σα η ικανοποίηση. Αναρωτιέμαι ωστόσο με δεδομένη την, την κατάρρευση τη της, 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 της άλλη αριστερά, τέλο πάντων. 20 μονάδε είναι αυτέ. Ε, αλλά και όλα τα οξύτατα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα. Ε, το να τσιμπήσετε, όπω λέμε στην πολιτική, αργό 2,5-3 μονάδε, γιατί σα φτάνει για να είστε ικανοποιημένοι. Είμαστε ικανοποιημένοι, είμαστε στο πλαίσιο ότι 120.000 άνθρωποι ναι. ε, στήριξ, παραπάνω από την προηγούμενη φορά στήριξαν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ε, αναγνωρίζοντας και με αυτόν τον τρόπο αυτό που βλέπαμε όλο το προηγούμενο διάστημα όχι μόνο στην προεκλογική περίοδο, αυτό που βλέπαμε μέσα στη ζωντανή συζήτηση και δράση, κοινή δράση με τους εργαζόμενους mm -hmm. σε όλη τη χώρα δηλαδή στις φοιτητικές εκλογές, τα, τα γνωρίζετε με την της στα της σωματεία, με αυξημένα ποσοστά, τόσο στη ΕΣΕΕ, στην ΑΔΔ, αλλού, στους γνωσοκομιακούς γιατρου, Δηλαδή μια αναγνώριση των θέσεων και της πρωτοπόρας δράσης του ΚΚΕ, των mm -hmm. κομμουνιστών, παντού. Και αυτό εκφράστηκε σε έναν βαθμό μικρότερο από αυτό τη γενική συμφωνία που έχουμε και στις βουλευτικές εκλογές. Η ικανοποίησή μα θα είναι πολύ μεγαλύτερη αν αυξηθεί αυτή η τάση πολύ περισσότερο στις επερχόμενες, έτσι όπως φαίνεται, εκλογές ε, στον επόμενο μήνα και αν αυτή η δύναμη κατατεθεί και στον αγώνα. Ξέρετε, εμείς εκεί θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις. Ναι. Και είναι πολύ ελπιδοφόρο το ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας καταλαμβάνει την τρίτη θέση στην Αττική με ποσοστά ιδιαίτερα υψηλά στις εργατικές λαϊκές γειτονιές της Αττικής όπως είναι η Β' Πειραιά, η Δυτική η Αττική και άλλες γειτονιές τέτοιε, που ξέρετε δείχνουν αυτός ο κόσμος που υποφέρει περισσότερο δεν απευθύνομαστε μόνο σε αυτόν αλλά αυτός ο κόσμος να, να, σταματήσει να ελπίζει σε σωτήρες Υπάρχουν πάρα πολλέ έρευνε και βγήκαν και στην προεκλογική περίοδο που λένε ότι εμεί δεν περιμένουμε τίποτα από κανέναν από του δύο ή τρει μαζί ναι. με το Πασόκ. Και το σύνθημά μα, αν θέλετε, μόνο ο λαό μπορεί να σώσει το λαό και εκεί ένα πιο δυνατό κουκουέ θα είναι πολύ χρήσιμο και πρωτοπόρο. Αυτό θέλουμε να εκφραστεί και στις επόμενες κάλπες, mm -hmm. αλλά πολύ περισσότερο στο δρόμο, γιατί έχουμε μπροστά μας και τους πληστηριασμούς που θα τρέξουν όπως και αν είναι η κυβέρνηση η επόμενη. Εμείς λέγαμε και όποιος και να ήταν η κυβέρνηση με όποιο κορμό σχηματιζόταν. Έχουμε 350 προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης που είναι όλα αντιλαϊκά για να μπορούν να μπουκώνονται με χρήμα οι μεγάλη επιχειρηματική όμιλη. Έχουμε αντιλαϊκά γενικά μέτρα που και ως αντιπολίτευση τα υπόλοιπα κόμματα, ξέρετε, τα έχουν ψηφίσει στην Ευρωβουλή. Δεν μπορούν να κάνουν ουσιαστική. Δεν είναι θεσμικό, είπε προηγουμένω ο συνάδελφο, το θέμα τη αξιωματική αντιπολίτευση. Είναι πολιτικό το θέμα. Και σε αυτά τα μεγάλα ζητήματα, στι κατευθύνσει Ευρωπαϊκή Ένωση, στα, στα δει που δίνουμε για τον ΝΑΤΟ κάθε χρόνο, όλα τα υπόλοιπα κόμματα συμφώνουν. Αλλά ποιο θα είναι αντιπολίτευση στην επόμενη κυβέρνηση, Μόνο το ΚΚΕ, γι' αυτό πρέπει να είναι πολύ πιο δυνατό δίπλα και μπροστά στου αγώνε των εργαζομένων. Κύριε Πατιέλο, την ίδια ερώτηση και σε εσά για να κλείσουμε. Να συνοηθούμε. Νομίζουμε μαζί με του τηλεθεατέ σα σίγουρα και με εσά. Ο κόσμο δεν έδωσε αυτό το ποσοστό στη Νέα Δημοκρατία, που εντάξει δεν είναι, φθορά δεν είχε. Δεν είναι ότι έγινε και καμιά μεγάλη άνοδο σε ψήφου από τι εκλογέ του 2019. Δεν είχε την φθορά όντως, που θα. Όντω, αλλά είναι μικρό πράγμα το ότι πέρασε φθορά. τα τέσσερα προηγούμενα χρόνια. Να συνοηθούμε, δεν το κάνει επειδή περνάει καλά. Mm -hmm. Και το λέει και ο ίδιο. Και το λέει και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά όλων των συζητήσεων, των Βέβαια. δημοσκοπήσεων, παντού. Δυστυχώ, ένα μεγάλο τμήμα του ελληνικού λαού αποδέχεται και είναι εγκλωβισμένο σε ένα στενό κορσέ και έχουν ευθύνη όλε οι κυβερνήσει γι' αυτό ότι τόσα μπορούν, τόσα μα δίνουν. Άρα, για να γίνουν αυτά που είπατε, για να δώσουμε μάχη απέναντι στην ακρίβεια, για να δώσουμε μάχη απέναντι στη φορολογία, για να δώσουμε μάχη απέναντι στου πληστηριασμού, το κομμουνιστικό κόμμα το ξέρετε καλά, θα του αναγκάσουμε να το κάνουν αυτό, με τους αγώνες μας τόσο μέσα στη Βουλή, την ανάδειξη των προβλημάτων, την καταψήφιση αντιλαϊκών νόμων και την πρόταση τροπολογιών ε, υπέρ του λαού και κυρίως έξω στο δρόμο που οι μάχες θα πρέπει να είναι πολύ μεγάλες mm -hmm. για να μπορέσουμε να αποσπάσουμε κατακτήσεις. Αυτό είδαμε όλη την προηγούμενη περίοδο, ότι ήταν το μόνο αποδοτικό και αποτελεσματικό για το λαό μας.